Το ταμείο κλείνει η παρένθεση. Και ζητούν λήψη μέτρων, ψήφιση τώρα για το μετά το 18. Τι κάνουμε? Πιθανά έχετε ακούσει ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για τη θεσινή συνάντηση. Εγώ λοιπόν θα επιχειρήσω να το πάω από αλλού, να το ξεκινήσω. Ήταν χθες η Ευρώπη unblock. Εγώ θα συμφωνήσω με το ότι ήταν unblock, αλλά δεν θα συμφωνήσω στο τι ήταν αυτό που τους ενώνει. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία, η οικονομική ηγεσία, γιατί το Eurogroup περιλαμβάνει τα Υπουργεία Οικονομικών, δεν είναι οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών. Αυτό που είναι κοινό είναι ότι βρίσκονται σε μία μηχανία και σε μία έλλειψη βάσης κοινής. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, η δυνατότητα να επιλύσουν την αντίφαση της πρόσκλησης του Δουνουτού με την ασυμφωνία με τα μέτρα του Δουνουτού και με την προεκτίμηση του χρέους και της επίλυσής του. Είναι σε αμηχανία, είπατε, δανειστές μας. Κοιτάξτε, αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, να το πούμε λίγο πιο απλά. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο μας ζητάει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη? Ναι. Όταν οι ίδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν πει ότι είμαστε συνεπείς με την υλοποίηση του προγράμματος εκτός από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Υπάρχει, αφήστε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Δεν συμφωνούν μισό λοιπόν. Λεπτό, μισό, μισό, άρα βλέπουμε ότι στο επίπεδο Ευρώπης ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ υπάρχει μια αντίφαση. Αφήστε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Καλά, εμείς συμφωνούμε με την Ευρώπη για την επέκταση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων πέραν του 19. Διότι η κυβέρνηση το πήγε και μέχρι το 19. Εμείς μέχρι το 19. Αυτό το πήγε μέχρι το 19. Έχουμε κάνει μια παραχώρηση για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τόπο για συζήτηση. Εμείς λοιπόν συζητάμε και ισχύει η τριετία ή η πενταετία για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο και πολιτικό και τεχνοκρατικό υπάρχει κοινή εκτίμηση στην Ελλάδα ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι στην οικονομία ένα υψηλό πλεόνασμα για τόσα πολλά χρόνια. Διότι ο στόχος μας δεν είναι το πλεόνασμα, ο στόχος είναι να πάει καλύτερη οικονομία. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν θέλω εκ του προτέρων να πω ότι η επιβολή νέων μέτρων, ασχέτως αν θα γίνει το 19 ή το 17, δεν πρόκειται να προσφέρουν στην οικονομία. Δεν θα δημιουργήσουν ένα οικονομικό περιβάλλον ή επενδυτικό περιβάλλον. Γιατί μας τα ζητάνε? Γιατί έχουν μια τελείως πιο συντηρητική άποψη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία και την εργασία και αυτήν υπηρετούν με συνέπεια τόσα χρόνια. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν πολιτικές στον κόσμο. Ότι υπάρχουν κόμματα και απόψεις. Ίσα ίσα το αντίθετο. Άρα λοιπόν, μην περάσουμε σε μια λογική ακόμα ότι πολιτική, κάπου στο επίπεδο των κρατών χάνεται η κομματική ταυτότητα, η ιδεολογική ταυτότητα. Ότι ακόμα και αν το δει κανείς ως πολιτική σύγκρουση που έχει. Στοιχεία προφανώς πολιτική σύγκρουση και διαφορετική. Μα είμαστε και σε διαφορετικές ευρωομάδες. Θα σας πει όμως ένας ορθολογιστής ότι πρώτον έχουμε ως χώρα με βάση τη δική μας άποψη κόντρατο συσχετισμό δυνάμεων. Συμφωνώ πολύ. Δεν ψάχνω να βρω πολλούς συμμάχους. Και δεύτερον και κυριότερον, εμείς έχουμε το πρόβλημα. Δεν το έχουν αυτοί. Αυτοί δεν χρωστάνε σε κανένα. Ή δεν πιέζονται για αυτά που χρωστούν. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα συμφωνήσω με την ανάγνωση. Εμείς, παρόλη την, αν θέλετε, την πιθανή, τη σχετική ασυμπατότητα που είχαμε με το πρόγραμμα που υλοποιούμε, και σαν κυβέρνηση και σαν ιδεολογικός και πολιτικός χώρος, παρόλο το περιβάλλον της λιτότητας το οποίο έχει επιβληθεί, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του 2016, είτε στην απόδοση των εσόδων που μπορεί να φτάσουν μέχρι 2% σε σχέση με το 0,5% που είχαμε στόχο, είτε στους πραγματικούς δείκτες οικονομίας που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις κεφαλαίου. Στο φόρο, αδέρφε μου. Υπάρχουν. Μας είπαν καλά λόγια για αυτά. Εγώ μιλάω και για το επενδυτικό περιβάλλον. Δεν μιλάω μόνο για την απόδοση εσόδων. Αυτό είναι τραγικό. Μιλάω. Τα νούμερα που έχει δώσει ο κύριος Παπαδημητρίου δεν είναι τραγικά. Ναι. Τα νούμερα που έχει δώσει δηλαδή, για τον τουρισμό, για τις πάγιες επενδύσεις, για την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων, δεν είναι τραγικά. Εμένα όμως θα με πείσετε αν μου πείτε ότι μας ενδιαφέρει πώς περνάει ο πολίτης. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λέω ότι τα νούμερα αυτά έχουν ένα δείγμα, μια πορεία οικονομίας. Λέω λοιπόν ότι παρότι δεν είχαμε ταυτότητα με το πρόγραμμα πλήρη, παρότι δεν είχαμε δυνατότητα μέσα στη λιτότητα να κάνουμε πολλά πράγματα, υπάρχουν δυνατότητες και με αυτό το περιβάλλον να πάμε πολύ καλά. Και να σας πω και κάτι. Έχω την εντύπωση ότι, ότι το αδιέξοδο που υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή, η αμηχανία που είπα στην δεν αρχή. Δεν παίρνετε στο κέντρο όμως της συζήτησης. Αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε ένα άλλο πράγμα και εσείς ακριβώς μας πετάτε την μπάλα αλλού. Θέλετε να παίξετε σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό ακριβώς είναι το κέντρο της συζήτησης. Η συζήτηση είναι απολύτως συγκεκριμένη από ό,τι κατάλαβα. Η Ελλάδα έχει διαψεύσει τους δανειστές. Η Ελλάδα πήγε πολύ καλύτερα και συνεπέστατα. Πρέπει να σκάρουμε, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω. Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ή ιδεολογικό κέντρο στην Ευρώπη πίστευε ότι δεν τα καταφέρουμε και ήθελε να μας βάλει σε έναν εκβιασμό ή σε μια μεγαλύτερη πίεση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και με αυτό το περιβάλλον, εμείς και συνεπείς ήμασταν με το πρόγραμμα και επιλέξαμε τέλος του χρόνου το πλεόνασμα να ξαναδοθεί στην κοινωνία, στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτό δεν το περίμενε
πιθανά ο ιδεολογικός χώρος της συντήρησης, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν δεν πληρώσαμε τίποτα. Ίσα-ίσα ο ESM ήρθε με την απόφασή του για το βραχυπρόθεσμο χρέος και επιβεβαίωσε ότι καλά κάναμε. Και μάλιστα λοιπόν, ως χώρα, καλό είναι να το πούμε ότι καλά κάναμε. Είχε... Γιατί υπερασπιζόμαστε και την χώρα μας συνολικά. Είχε... Να είμαστε λίγο, αν θέλετε, και υπερήφανοι για την. Τη δυνατότητα να έχουμε και πολιτική μέσα στη χώρα. Δηλαδή θα πάμε πάντα λογικά. Να υπηρετούμε ότι μας δένουν ξένοι. Όχι καθόλου. Δεν χτυπάμε λοιπόν, τα μπανάκια εμείς θα χορεύουμε. Κύριε Φάμελε, η κυβέρνηση, διαστόματος πρωθυπουργού, είχε βάλει ένα κεντρικό στόχο που είχε περιελάμβανε. Το κλείσιμο της αξιολόγησης, την ιστορία ρύθμισης της χρέους, τα πρώτα βήματα εν πάση περιπτώσει, και τη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Την αξιολόγηση δεν έχουμε κλείσει. Με το χρέος έχει, με την τελευταία απόφαση, αρχίσει να προχωράει. Το βραχυπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο. Τα άλλα είναι για μετά το 18. Το βραχυπρόθεσμο και η παράταση εκτός της αστάθειας στο ευρύτερο περιβάλλον σε οδηγεί στον κίνδυνο να χάσει τη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Άρα... Και εμείς έχουμε βάλει ένα πλάνο ότι θα θέλαμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να έχουμε μια ένταξη στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση, μέχρι σου λέει, πούμε, λοιπόν, το τέλος Απριλίου. Ο κακός συσχετισμός δυνάμεων. Αυτά είναι και άλλα δεν υπάρχουν. Και ρωτάς την κυβέρνηση που έχει μια διαφορετική πολιτική άποψη για να το πάμε σε αυτό το επίπεδο. Αφού εγώ λέω ότι δεν τα υπογράφω, τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν λέμε από τη δική μας τη μεριά, εκτιμώντας και τους ευρωπαϊκούς σχετισμούς αλλά και την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει, ότι έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε βάσει το πρόγραμμα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφωνούν με αυτό, ότι πρέπει και η Ευρώπη να κλείσει το ζήτημα με το ΔΝΤ, μιας και εκεί υπάρχουν σοβαρότερες διαφωνίες και δεν συμφωνούν ούτε τα non-block χθες το βράδυ. Έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε έστω χαμηλούς ρυθμούς αλλά ανάπτυξης σε αυτό το περιβάλλον και δικαιόμαστε να μπούμε στο QE και μπορούμε να προσφέρουμε μια πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή λογική, κάτι που δεν προσφέρουν οι κομματικές και εκλογικές αναγνώσεις που έχουν τα κόμματα της χριστιανοδημοκρατίας, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ. Είναι μια επιχειρηματολογία για κατανάλωση εσωτερική. Εντάξει, μεταξύ των δύο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μια κατανάλωση δική τους. Γιατί όλοι και οι τρεις τους μας επέμειναν στη σκληρή γραμμή και λέει πάρτε μέτρα τώρα. Νομοθετήστε μέτρα τώρα, λέει. Κοιτάξτε, για να είμαστε λίγο ακριβείς. Δεν είναι σωστό ότι όλοι είχαν την ίδια άποψη. Δεν λέω μόνο για τον κύριο Σαπένο, ο οποίος είπε ότι δεν μπορείς να βάλεις μέτρα σε μια χώρα όταν είναι συνεπής, ούτε μπορείς να βάλεις μέτρα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα για το 19. Σας λέω, είναι πολύ συμπαγές το ότι εμείς ήμασταν συνεπείς με το πρόγραμμα και έχουμε πιάσει με το παραπάνω τους στόχους, άρα υλοποιούμε αυτό που και αυτοί θέλουν. Αυτή είναι μια επιχειρηματολογία που την έχει η ελληνική πλευρά και καλά κάνει την. Η οποία όμως είναι πάρα πολύ στέρεη και πολιτικά και εθνικά και λογικά. Τα χίλια δίκαια έχουμε. Και επιχειρηματολογούμε και στα διεθνή φορά, στο Eurogroup και στις συνομιλίες με τους εταίρους μας με αυτόν τον τρόπο. Και λέμε, να και τα στοιχεία, ρε παιδί μου, και υπεραπόδοση και καλά πάμε και τα σχετικά. Και σταθεροποιήθηκε κάπως η κατάσταση και με βάση και με τις δικές σας αποφάσεις θα έχουμε ανάπτυξη και την επόμενη χρονιά κτλ. Καμία αντίρρηση. Μέσα. Έρχεται όμως ο άλλος, ο οποίος είναι αυτός που θα πάρει και την τελική απόφαση και σου λέει, ναι, παλικάρι μου, δίκιο έχεις, αλλά πρέπει να πάρεις αυτά για να διασφαλίσουμε και τη συνέχεια της ιστορίας. Τι του λέμε? Το λέει κάποιος αυτό? Όλοι. Εγώ νομίζω το λένε όλοι. Ποιος το λέει? Και προσέξτε κιόλα. Δεν έχουμε κύριε δει. Φάμελε, προσέξτε τώρα. Δεν έχουμε δει πάντως να υπάρχει ένα χαρτί, ένα πλαίσιο το οποίο να το καταθέσει θεσμικά το Eurogroup ή το Συμβούλιο Κορυφής, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και να πει ότι αυτές είναι προτάσεις για την Ελλάδα και επιπλέον. Φάμελε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να μην έχετε... κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση υπόθεση. Όχι, καμία υπόθεση. Αντιθέτως, εμείς είμαστε οι μόνοι που αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένο, συγκροτημένο πλαίσιο. Διότι δεν θα μας τραλάνετε. Δεν γίνεται δεκτό, αυτό είναι το τι λέει συγκεκριμένα. Δεν γίνεται δεκτό. Προληπτική νομοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου. Ζήτησαν χθες οι θεσμοί από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο στη συνάντηση που είχαν πριν την έναρξη του Γιώργου. Γιατί ο Γιώργο κάνει 20 λεπτά για την Ελλάδα. Μας ξεπέταξαν. Λέω, ποιο το λέει? Όλοι οι δανειστές. Μια δημοσιογραφική ανάγνωση. Όχι ανάγνωση. Η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, η πραγματικότητα το λέει. Επαναλαμβάνω. Θέλετε να μας πείτε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω μέτρα? Αυτό καλά, το καταλαβαίνω. Είναι προφανές. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι προφανές και το έχουμε πει. Αν δεν υπήρχε αυτό, για να είμαστε ορθολογιστές, λέω, πέραν των πολιτικών απόψεων, αν δεν υπήρχε αυτό, η αντιπρόταση της ελληνικής πλευράς δεν θα ήταν η επέκταση του κόφτη. Και την αντιπρόταση την κάναμε με τον πιο επίσημο τρόπο. Βεβαίως. Με επιστολή. Άρα υπάρχει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα? Κορδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν μ' αρέσει και δεν το εφαρμόζω, ναι. Να το καταλάβω. Όχι, δεν το κάνω, δεν το κάνω. Νομίζω τώρα, επειδή μας παρακολουθεί και ο κόσμος και δεν κάνουμε μια ζήτηση απλά μεταξύ μας και έχει να κάνει και με την ενημέρωση την οποία παρέχουμε. Λέω λοιπόν ότι σε επίσημο πλαίσιο και με αποφάσεις οργάνων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση για να υπογράψουμε από τώρα συνολικά από τους δανειστές συγκεκριμένα μέτρα για το 2019. Ξέρουμε ότι υπάρχει εντυπωμένο από το ΔΝΤ. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαφορετική εκτίμηση από το ΔΝΤ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για το χρέος και το πλεώνασμα. Και το γνωρίζουμε αυτό. Και λένε θέλουμε το ΔΝΤ μέσα. Και... Είναι εκ των όνων κάνευ. Ακόμα και οι Γάλλοι.
που τους είχαμε δίπλα μας λένε είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να είναι αυτό, αυτό δεν συνεισφέρει συζήτηση σχετικά με το ποιο είναι το πλαίσιο που το Eurogroup συμφώνησε να υπογράψει η Ελλάδα. Επιτρέψτε μου ότι παραποιείτε λιγάκι τώρα πάλι. Όχι, αυτό που προσπαθώ να πω. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δεν συμφώνησε κάτι το Eurogroup. Σου είπε πήγαινε γιατί είναι η μπάλα στα χέρια σου. Λοιπόν, το Eurogroup λοιπόν πράγματι δεν συμφώνησε και χρειάζεται να γίνει προσπάθεια ώστε να υπάρχει κάποιο συμβιβασμό όπως έγινε και το Μάιο για να υπάρχει μια κοινή βάση. Εμείς λέμε ότι έχουμε πάρει ό,τι χρειαζόταν ως μέτρα. Πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπανε και έχουμε διαψεύσει τους Ευρωπαίους για την Ελλάδα για πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Ο συμβιβασμός θα πρέπει να γίνει. Γιατί πράγμα. Ο συμβιβασμός θα πρέπει να γίνει πιθανά στο ότι εμείς θα έχουμε τα μέτρα για το βραχυπρόθεσμο και τις επιτεύξεις που μέχρι τώρα της συμφωνίας. Μπορεί να μην έχουμε προτάσεις πέραν του βραχυπρόθεσμου χρέους και να έχουμε την λύση της προσωπικής χαλάρωσης και αυτό είναι το πλαίσιο που καταθέτουμε εμείς. Κύριε Φάμελε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Μέτρα θα είμαστε... φορολογικά παίρνετε, μέτρα για τις συντάξεις παίρνετε, μέτρα για το αφορολόγητο παίρνετε, μέτρα για τις εργασιακές σχέσεις παίρνετε. Αυτά τα θέματα τέθηκαν. Αφού το ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, επειδή τα μέτρα αυτά και οι προτάσεις αυτές τίθενται στη δημοσιότητα εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Mm. Και προσπαθεί να εισαχθεί, αν θέλετε, αυτό το δίλημα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κυβέρνηση εμέσως. Όχι στην κοινωνία, αφήστε την κοινωνία. Όχι, όχι. Όχι. Δεν μιλάμε για την κυβέρνηση. Η κοινωνία υποφέρει όλη μέρα και δεν θέλει κανένα μετρό, το μισόμετρο παραπάνω. Η κοινωνία εκπροσωπείται από την ελληνική κυβέρνηση και η απόφαση η οποία λαμβάνεται στη χώρα δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά αφορά συνολικά τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να πάρουμε μια απόφαση για να πληρώσουμε εμείς περισσότερο ΦΠΑ ή αν θα κοπεί το δικό μας αφορολόγητο. Αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένας περίεργος, μια περίεργη πίεση η οποία ασκείται και με τη διαρροή πληροφοριών για τα επικείμενα μέτρα, το οποίο προσπαθεί να πιέσει και την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ισχύουν. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν αυτά τα μέτρα, διότι έχουμε πάει πολύ καλύτερα και από το αναμενόμενο. Αυτό έχει προκύψει με μεγάλη πίεση και στην οικονομία και στην κοινωνία και δεν μπορεί, δηλαδή, να... επιμένετε και σήμερα δεν αυτό. Μπορεί να υπάρχει Εντάξει, άλλη πίεση. Το λέγατε πριν αυτό. Δεν είναι αναγκαίο. Τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, κύριε Υπουργέ. Και επιμένετε και σήμερα ότι δεν θα ληφθεί. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω την αντιστροφή. Ευρώ μέτρα. Εγώ θέλω να κάνω την αντιστροφή. Κύριε Οικονόμο, πιστεύετε ότι αν ληφθεί έστω ένα ευρώ περισσότερα μέτρα θα πάει καλύτερα η οικονομία? Σημασία δεν έχει, πιστεύω εγώ. Εφόσον λοιπόν δεν θα πάει καλύτερα η οικονομία, γιατί να το κάνουμε? Για να το ξαναγυρίσουμε ανάποδα. Εγώ λοιπόν συμφωνώ. Ούτε μισό μέτρο. Δεν θα πάει καλύτερα η οικονομία, κύριε Οικονόμο. Σας πιέζω γι' αυτό. Όχι απλά είναι οφειλελεύθερο, είναι αντιαναπτυξιακό. Αντιπαραγωγικό το να ληφθούν μέτρα. Εδώ πάλι έχετε μπλέξει. Του φόρου του επιβάλλει η λογική του κ. Σόιμπλε. Εμεί δεν θέλαμε να έχουμε φορολογική πολιτική. Είναι προφανέ ότι πιεστήκαμε του δανειστέ για να έχουμε φόρου οι οποίοι θέλουν να εξαφανίσουν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το ερώτημα δεν είναι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Το ερώτημα είναι εάν πιέζεστε να προχωρήσετε σε λήψη πρόσθετων μέτρων τώρα. Και αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πάει ακόμα και σε ένα συμβιβασμό και γι' αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αφήστε τι πιστεύουμε εμείς. Εγώ δεν θέλω να παίρνετε τα προηγούμενα. Από το Δέλτα Μιτάφ υπάρχει αυτή η πρόταση. Με τον πιο επίσημο τρόπο έχουμε πει εμείς ότι δεν χρειάζεται. Ότι δεν υπάρχει. Πρώτον, δεν χρειάζεται να ληφθούν τα μέτρα και δεν είναι αναπτυξιακά. Δεύτερον, δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να τα λάβει. Και τρίτον, ότι είναι αντίθετο και με τις δημοκρατικές λειτουργίες της Ευρώπης να λαμβάνονται μέτρα προληπτικά για τρία χρόνια μετά. Αυτή είναι η θέση που είπε ο κ. Σαγκαλώτης. Προσέξτε. Αυτό αφορά την πρόταση που κάνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και το είπα εισαγωγικά ότι αυτή τη στιγμή. Εδώ τον έχω τη δήλωση Σόιμπλε τη χθεσινή. Ναι, αλλά ξέρετε. Το Eurogroup δεν είναι εκπρόσωπος ο κ. Σόιμπλε. Η Ελλάδα οφείλει να υλοποιήσει την άποψη αυτή για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και εγώ να λοιπόν απαντώ, αυτό απαντώ και είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να μπει ισότιμα η συζήτηση και η θέση δική μου σε αυτή την κουβέντα. Λέω ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της και με το παραπάνω. Και έχει διαψεύσει πολλούς από τους δανειστές γιατί πήγαμε και καλύτερα. Γιατί αυτή τη φορά έχουμε όχι απλά μια εργατική και συνεπή κυβέρνηση, αλλά είναι και πιο, πολύ πιο τίμια γιατί τα πράγματα δεν και δεν χάνονται λεφτά με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Γιατί δεν την κλείνετε, γιατί να πάμε παρακάτω. Υπάρχει μια συμφωνία και αμηχανία ξεκίνησε από αυτό και δεν το πιστέψατε στην αρχή. Μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών εξαιτίας της έλευσης και της συμφωνίας με τον ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ. Υπάρχει από την άλλη μεριά μια πολύ πιο συνεπή στάση της χώρας που τα έχει πετύχει. Μάλιστα. Και πρέπει να απαντήσει και η Ευρώπη στο τελικά αν θα ζητήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες προληπτικά μέτρα. Ωραία. Δεν το λοιπόν, έχουν ζητήσει. Δύο λοιπόν. Έχετε το και δεν πρέπει να καταλάβω γιατί μπαίνουμε εμείς σε ένα δίλημα να απαντάμε. Διαλέξτε, και δεν πρέπει να μπουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο δίλημα αυτό. Λοιπόν, εμείς δεν ποιον είμαστε, με τη χώρα μας είμαστε ή με τους άλλους. Δεν κατάλαβα. Με τη χώρα μας είμαστε. Εσείς ως η χώρα μας, ως εκπροσωπώντας τη χώρα μας, είστε με το λύκο που σας ζητάει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για αρκετά χρόνια και πέραν του 18. Εγώ αφήστε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ. Είστε λοιπόν με αυτό το λύκο ή είστε με την αρκούδα που είναι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ και σας ζητάει πρόσθετα μέτρα τώρα?
Και ταυτόχρονα είστε υπέρ της συμμετοχής στην ποσοτική χαλάρωση και γρήγορο κλείσιμο, ή είστε υπέρ του να το τρενάρουμε λίγο γιατί πρέπει να βρεθεί και μια λύση για το χρέος όπως ζητάει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ που διαρρέει την έκθεσή του και σου λέει είναι μη βιώσιμο και επομένως πρέπει να πάρουμε περισσότερα μέτρα και ξέρουμε πολύ καλύτερα ότι τα περισσότερα μέτρα είναι πολύ καλά. Τα περισσότερα μέτρα εννοώ για το χρέος. Είναι πολύ καλά. Η πρόταση είναι. Έχετε βάλει, πολλά ερωτήματα. Για πείτε μου τι κάνουμε. Βάλει πολλά το λύκο την αρκούδα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κάποιος μια λάθος ανάγνωση και να εγκλωβιστεί και να κάνει και πολιτική βάρος της χώρας αν τυχόν εγκλωβιστεί. Το ένα είναι να πει φοβάμαι την πιθανή έξοδο από το Eurogroup ή την πιθανή χρεοκοπία και γι' αυτό υποτάσσομαι στα μέτρα του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, τα οποία τελικά είναι αντιαναπτυξιακά και δεν βοηθούν την οικονομία. Επειδή το άκουσα προηγουμένως, το άκουσα 15. Και εδώ. Το κάνατε το 2015, κύριε Πάνελε. Όχι, δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε, γλιτώσαμε τουλάχιστον 23-24 δισεκατομμύρια φορολογία με την πρόταση που είχαμε εμείς και λιτότητα. Επιτρέψτε να πω ότι γνωρίζω τα πρωτογενή πλεονάσματα του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και γνωρίζω ότι κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2015. Άρα. Θα είναι λάθος να πει κάποιος από το φόβο του εκβιασμού πάμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και έτσι δημιουργούμε μια ασφυξία άλλων 4,5 δις. Δεν είναι αναπτυξιακό και παραγωγικό. Μάλιστα. Δεύτερον, είναι λάθος να πρέπει κάποιος να μπει στο δίλημα να διαλέξω την αρκούδα ή τον λύκο γιατί υπάρχει και η πρόταση της χώρας μας. Η πρόταση της χώρας μας δεν είναι ανάγκη να είναι μία από τις δύο. Είναι αυτή που διατυπώνουμε εμείς και σας το είπα συγκεκριμένα. Τα μέτρα λιτότητας που είχαμε υποχρέωση από τη συμφωνία του 2015 τα έχουμε πάρει όλα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αρνητικό μέτρο στον ορίζοντα για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Άρα θα επιμείνετε στην νομοθέτηση μέτρων, αυτό μας λέτε. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα να νομοθετηθούν μέτρα για το 2019 με πρόβλεψη, όταν μάλιστα τα έσοδα και η απόδοση είναι καλύτερα από τις δεσμεύσεις. Εκλογές, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται να πάμε. Είστε έτοιμοι για εκλογές, δεν χρειάζεται να πάμε καθόλου σε εκλογές, γιατί η χώρα πάει πολύ καλύτερα, σας είπα και από το αναμενόμενο. Έχουμε διαψεύσει τις ειρήνες. Και ακόμα και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έχει προβλέψει ο σκληρότερος επικριτής ότι έχουμε θετικούς ρυθμούς. Είμαστε σε επιτροπή. Επαναλαμβάνω, κύριε Οικονόμου, οι εκλογές δεν πρόκειται να λύσουν ούτε τα προβλήματα της οικονομίας ούτε τα προβλήματα της πολιτικής. Και τα δύο αυτά που λέτε μαζί δεν πάνε. Κύριε Οικονόμου, συμφωνείτε να πάρουμε τα μέτρα του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Δεν συμφωνώ, εγώ θα συμφωνήσω. Σε μένα το λέτε. Το βλέπω ότι λειτουργείτε ως κομπός του εκβιασμού αυτού. Εγώ λέω λοιπόν, μην μπαίνετε σε ένα λάθος εκβιασμό. Επειδή ακούτε την κυβέρνηση, έχετε κατά τη γνώμη ένα λάθος. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ένα λάθος συλλογιστική σας. Λέει, υπάρχει και η δική μας άποψη. Αποφασίζετε μόνοι σας. Εγώ ακούω την κυβέρνηση μου λέει, είμαστε σε επιτροπία. Ναι. Αφού λοιπόν είμαστε σε επιτροπία και δεν αποφασίζετε μόνοι σας, πρέπει να μου πείτε σε τι είστε διατεθειμένοι να συμφωνήσετε. Μέχρι πού θα πάει μην μου λέτε την άποψη της κυβέρνησης, δεν ξέρω. Έτσι. Εγώ συμφωνώ κιόλας. Κάποιος να μην υποβαστείτε. Να μην υπογράψετε και τίποτα. Έτσι. Δεν θα υπογράψετε τίποτα. Νομίζω ότι ο κανόνας. Και επειδή λιγάκι δημιουργούμε και μια ένταση που ίσως. Δεν είναι ένταση, δεν είναι καλά. Καμία ένταση. Όχι, ναι. Δεν είναι και κατανοητό αυτό που μας βλέπουν. Επειδή πράγματι η χώρα βρίσκεται σε ένα στενό κλειό από τους δανειστές, γιατί καταστροφικές πολιτικά κυβερνήσεις μας έφεραν στη χρεοκοπία πολλαπλή και έχουμε κι εμείς, αν θέλετε, δεσμευτεί για να βρούμε όλοι μαζί μια λύση να πάει η Ελλάδα καλύτερα, να είναι τίμια, προκομμένη, εργατική. Το κριτήριο για τις αποφάσεις μας είναι ότι δεν έχει περιθώριο η οικονομία και η κοινωνία να περιοριστεί κι άλλο. Οι περιοριστικές πολιτικές λιτότητας είναι λάθος. Άρα προσπαθούμε να πείσουμε και με πολιτικά επιχειρήματα αλλά και με την απόδοση της εργασίας των Ελλήνων και τους δανειστές αλλά και τον πολιτικό περίγυρο της Ευρώπης. Χωρίς αποτέλεσμα από ό,τι βλέπω. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι το χωρίς βλέπω αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Δεν είναι αποτέλεσμα. Τις προσπαπιχείρησης. Θεωρώ, κύριε Οικονόμου, ότι αυτό το χωρίς αποτέλεσμα και το αν θα διαλέξετε τη λογική του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ περιορίζει την πολιτική. Γιατί πήγαμε καλά χθες στο Eurogroup. Περιορίζει την πολιτική. Γιατί πήγαμε καλά χθες. Εγώ θέλω να σας πω ότι πήγαμε καλά το 2016 ως εργασία και ως αποτέλεσμα οικονομίας. Εγώ λέω χθες. Είχαμε ένα κρίσιμο Eurogroup. Εφύγαμε τρέχοντας από εκεί, μέσα 20 λεπτά μας ξεπέταξαν και λέει, παιδιά, κάντε αυτό. Κάνετε λάθος, κύριε Οικονόμου. Κάνετε λάθος, κύριε Οικονόμου. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που θα επιτυχάναμε χθες ήταν να δημιουργηθεί ίσως ένας οδικός χάρτης για το τι θα κάνουμε μέχρι το Φλεβάρι. Έχουμε χρόνο δηλαδή μπροστά μας. Αυτό είναι το πλάνο. Σας. Το πλάνο λίγο πολύ έχει ακουστεί από την κυβέρνηση και είναι ότι πρέπει να κλείσουμε μέχρι το Eurogroup του Φεβρουαρίου την πρόταση αυτή. Ακριβώς. Δεν έχει κλείσει. Θέλετε γιατί προφανώς δεν συμφωνούμε. Γιατί υπάρχουν πολιτικοί στην Ευρώπη που δεν συμφωνούν με την πολιτική της χώρας μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λάθος η πολιτική της χώρας μας. Όμως ή θα κάνετε υποχωρήσει για να βρεθεί ένα συμβιβασμό. Εμείς επιμένουμε στο ότι θα πρέπει η πολιτική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να γίνει πιο φιλική για την κοινωνία και την εργασία. Μάλιστα. Και αυτό είναι η άποψή μας. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Θα πείτε μια μέρα για τα αυθαίρετα, γιατί έχουμε κρεμότητες σοβαρές, κύριε Υπουργέ. Ρωτάει ο κόσμος εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει την επόμενη εβδομάδα που θα πάμε στη Βουλή να κάνουμε συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής. Θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις. Αφού εκεί είχατε άνθρακες, τίποτα. Νερό και αλάτι και εκεί, κύριε Υπουργέ. Σοβαρέτατες ποινικές ευθύνες και για πολιτικά πρόσωπα και για το τραπεζικό σύστημα. Και αυτό ακριβώς
Έχει αποφασίσει η Εξεταστική Επιτροπή, έχει εισηγηθεί. Σφουγγάρι που έλεγε ο Σαμαράς παλιά. Υπάρχουν... Πήρατε το σφουγγάρι. Μάλλον έτσι και θέλετε ίσως με τη δική σας παρέμβαση να σβήσετε τις ευθύνες. Εγώ καθόλου. Υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες. Υπάρχουν και σοβαρές πολιτικές ευθύνες οι οποίες διορίζανε τραπεζίτες. Δεν τις αναδείξατε, κύριε Βουλή. Ευχαρίστω που θέλετε να με καλέσετε την εβδομάδα. Θα σας καλέσουμε. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βουλή. Καλή σας μέρα. Πάμε διάλειμμα εμείς.